Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το πληγουράκι μας. Το πληγούρι είναι εύκολη διαδικασία. Θα μας πάρει maximum 10 λεπτά να το ετοιμάσουμε, αρκεί να κάνετε ακριβώς ό,τι σας λέω. Για τη superfood σαλάτα με πληγούρι και ρόδι θα χρειαστούμε 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια πληγούρι, 1 κύβο κότας, 200 γραμμάρια νερό, 3 πράσα, 1 σκελίδα σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, 3 κουταλιές της σούπας κουκουνάρι, 150 γραμμάρια κάστανα βρασμένα, 2 ντομάτες όριμες και 50 γραμμάρια ξύδι βαλσάμικο με ρόδι, παν. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 1 τέταρτο από 1 ματσάκι δυόσμο, μισό ματσάκι μαϊντανό, ξύσμα από 1 λεμόνι, 100 γραμμάρια φέτα, σπόρους από 1 ρόδι, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και πιπέρι. Έχω ωραίο πληγουράκι εδώ πέρα και έχω βάλει ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά να κάψει καλά. Άμα πάρουμε και βράσουμε το πληγούρι, θέλει περίπου 20 λεπτά για να γίνει. Οπότε θέλουμε να μειώσουμε το χρόνο και να το κάνουμε πιο νόστιμο. Γίνεται! Γίνεται! Πολύ απλά, πάρτε ένα τηγανάκι, ρίξτε λίγο λάδι, ελαιόλαδο, εδώ, και θα συμπεριφερθούμε στο πληγούρι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που θα συμπεριφερόμασταν στο σιμιγδάλι όταν κάνουμε χαλβά. Δηλαδή, τι θέλουμε? Θέλουμε το πληγούρι μας να το σοτάρουμε, να πάρει ωραία γεύση και άρωμα. Ουσιαστικά, θέλουμε να μυρίσει σαν ξηρός καρπός. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ εύκολο. Μόνο που χρειάζεται να σοτάρουμε καλά το πληγουράκι και με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε πάρα πολύ το χρόνο ψησίματος. Γιατί, άμα σοτάρουμε εδώ πέρα το πληγούρι, γίνεται κάτι σαν popcorn, γίνεται τραγανό, δεν γίνεται αυτό το νιανιά που γίνεται όταν το βράζουμε. Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος που ξέρω για να ετοιμάσουμε ένα πληγούρι. Ειλικρινά σας λέω, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να ετοιμάσετε, πιο εύκολο. Και πάντα μα πάντα θα έχετε το τέλειο αποτέλεσμα σε πολύ λίγο χρόνο. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο χρώμα που άρχισε να παίρνει το πληγουράκι. Το σοτάρουμε καλά και με αυτόν τον τρόπο παίρνει ωραίο άρωμα. Και εκτός από ωραίο άρωμα, παίρνει και διαφορετικές υφές. Γιατί γίνεται τραγανό απ' έξω και δεν γίνεται νιανιά. Και είναι αυτό που θέλουμε τελικά από μια γαρνιτούρα. Από μια σαλάτα συνοδευτική με το φαγητό μας ή ακόμα και σαν κυρίως γεύμα. Γιατί το πληγούρι μπορεί να σταθεί μόνο του. Εφόσον βάλουμε λίγο πρωτεΐνη με τυράκι και εφόσον βάλουμε τα κατάλληλα λιπαρά και λαχανικά, τότε μπορεί να σταθεί σαν πλήρες γεύμα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο για 2-3 λεπτάκια μέχρι που να γίνει πάρα πολύ τραγανό και σοταρισμένο. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει το πληγουράκι μας. Τώρα, είναι λίγο επικίνδυνο αυτό που θα κάνουμε, αλλά μην το φοβάστε. Θέλω να σπάσετε ένα ζωμό από κοτόπουλο και ουσιαστικά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ρίξετε το νεράκι που σας δίνω ακριβώς για τη συνταγή. Βγάλετε εκτός φωτιάς γιατί θα αρχίσει το νερό να φεύγει. Κοιτάξτε. Τέλεια. Και με το που γίνει αυτό, βάλτε πίσω στη φωτιά, ανακατέψτε λίγο. Και μόλις δείτε ότι το νερό πήρε μία βράση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πάρει μία βράση το νεράκι, καπακώστε, βγάλτε εκτός φωτιάς και αφήστε στην άκρη. Τώρα, τη φωτιά θα τη χρησιμοποιήσουμε, βάζουμε ένα τηγάνι μεγάλο πάνω στη φωτιά και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα που θα σερβίρουμε το πληγούρι. Το πληγούρι γίνεται χωρίς φωτιά, όπως βλέπετε στην άκρη το άφησα, απλά σιγά σιγά η υδρατμή θα μαλακώσει το πληγούρι και θα είναι έτοιμο. Και έχω πολύ ωραίο πράσο, κοιτάξτε εδώ. Θέλω να χοντροκόψετε το πράσο, εδώ. Κόψτε το ωραίες ροδελίτσες όπως το κόβω και εγώ. Έλα εδώ πίσω. Εδώ. Και το πράσο να ξέρετε ότι έχει μία απίστευτη σπιρτάδα. Μας αρέσει πάρα πολύ στη μαγειρική γιατί γλυκαίνει, αλλά συγχρόνως έτσι γίνεται και spicy, γίνεται πικάντικο. Και αυτό είναι που μας αρέσει στο πράσο. Είναι φανταστικό, είναι τελείως διαφορετικό από το κρεμμύδι σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Και σε αυτή τη συνταγή θα ταιριάξει υπέροχα. Λοιπόν, στο άλλο το τηγάνι. Παίρνω και ρίχνω λίγο λαδάκι πάλι. Δεν θέλω να το παρακάνετε. Λίγο ελαιόλαδο. Μας αρέσει το ελαιόλαδο. Και θα ρίξω μέσα το πράσο μου. Εδώ. Θέλω να μαλακώσει το πράσο, να γίνει ωραίο, να γίνει σεξι. Και να απογειώσει στο τέλος το πληγούρι μου. Τώρα, καθώς σοτάρω το πράσο, θα ψιλοκόψω και μία σκελίδα σκόρδο. Όταν λέω ψιλοκόβω, έχετε καταλάβει ότι εγώ κάπως έτσι το κάνω. Ναι. Και λίγο αλάτι και πιπέρι. Πιπεράκι. Αλατάκι.
και βοηθάμε στο να καραμελώσει το πράσινο, να γίνει ωραίο έτσι όπως ακριβώς θέλουμε. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τις ντομάτες. Θέλω 2 ντοματούλες και θέλω 2 ντοματούλες όριμες. Λοιπόν, κόβουμε το κοτσανάκι εδώ. Και θα κόψω ωραία κομμάτια την ντομάτα. Τετραγωνάκια. Θέλω να τη νιώθω καθώς την τρώω μέσα στο πλιγούρι. Το πράσινο μου συνεχώς το βλέπω. Δεν θέλω να καεί. Θέλω να καραμελώσει, να γίνει ωραίο. Εδώ. Και πριν ρίξω την ντομάτα, όταν το πράσινο μου είναι σε πολύ καλό επίπεδο, από άποψη χρώματος, καραμελώματος και όλα τα υπόλοιπα, θα ρίξω μέσα και τους ξηρούς καρπούς που θέλω και αυτούς με τη σειρά να τους ζωντανέψω, να τους δώσω λίγο ωραίο χρώμα. Σε αυτή τη συνταγή έχω διαλέξει να βάλω κουκουνάρι, γιατί είναι πιο εορταστικό, αλλά σε περίπτωση που έχετε οποιονδήποτε άλλο ξηρό καρπό σπίτι, φουντούκι, κάσιους, καρύδια, θα κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Απλά το κουκουνάρι έτσι είναι λίγο πιο εορταστικό και βέβαια πιο ακριβό. Οπότε, και άμα υπάρχει θέμα οικονομίας, εννοείται πως θα αλλάζουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ρίχνω μέσα το κουκουναράκι και έχω πάρει σε συσκευασία κάστανα, οπότε θα ρίξω και τα κάστανα μου μέσα. Και σε περίπτωση που σε αυτό το σημείο δούμε ότι το τηγάνι έχει στεγνώσει και ότι χρειάζεται λίγο λαδάκι, βοηθήστε λίγο το τηγάνι. Ρίξτε λίγο λαδάκι εδώ. Και όπως βλέπετε, με το που έριξα το κουκουνάρι κατευθείαν πήρε χρώμα. Γι' αυτό το λόγο ήρθε η ώρα να σβήσω το τηγάνι μου. Και ο καλύτερος τρόπος για να το σβήσω είναι με 50 γραμμάρια βαλσάμικο ξύδι με ρόδι πανζαφυρόπλος που παράγεται από συμπυκνωμένο μούστο σταφυλιών και χυμό ροδιού χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Θέλουμε 50 ml, οπότε πολύ προσεκτικά σβήνουμε με τα 50 ml. Όλαλα. Τέλεια. Τώρα, όπως βλέπετε, με το που ρίξαμε το βαλσάμικο ρόδι, ήδη καραμέλωσε το φαγητό μας. Καραμέλωσαν τα κάστανα, καραμέλωσε το κουκουνάρι, καραμέλωσε το πράσο. Όλα τελικά μας έχουν καραμελώσει γιατί το ξύδι έχει αυτή την ιδιότητα. Θα προσθέσουμε μέσα και τις ντομάτες. Και άμα οι ντομάτες είναι όριμες, δεν χρειάζεται να βάλουμε καθόλου μέλι. Άμα όμως οι ντομάτες δεν είναι όριμες, θα πρέπει να βάλουμε μία κουταλιά της σούπας μέλι για να μπορέσει να ισορροπήσει το φαγητό μας. Τώρα. Ανακατεύω καλά την ντοματούλα και περιμένω να πάρει μία βράση για να βγάλει τα ζουμιά. Σε 2 λεπτάκια θα είναι έτοιμη και θα ρίξω μέσα στο πληγούρι να ανακατέψω και να σερβίρω. Και μόλις μαλακώσει την ντοματούλα μας και είναι ωραία, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε μέσα στο πληγούρι. Κοιτάξτε το πληγούρι, έχει τραβήξει όλο το νερό, έχει μαλακώσει και κοιτάξτε εδώ η βή που έχει. Το χρώμα είναι υπέροχο. Σε αυτό το σημείο, όντως, άμα μυρίστε, μυρίζει κάτι σαν φουντούκι. Σας είπα ότι το πληγούρι, άμα το ψήσουμε, μας βγάζει αρώματα γενικά από ξηρούς καρπούς. Και ουσιαστικά, κοιτάξτε εδώ, πήραμε ένα απλό πληγούρι σε 10 λεπτά και το μεταμορφώσαμε σε κάτι τόσο γευστικό, κάτι τόσο γιορτινό, κάτι τόσο αρωματικό και βέβαια κάτι τόσο θρεπτικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το πληγούρι είναι superfood, είναι υπερτροφή και είναι μια τροφή που γενικά πρέπει να βάζουμε συνεχώς μέσα στη βδομάδα μας. Τώρα, ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, έτσι όπως είναι. Βάλτε σε μία ωραία πιατέλα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι σαν χαλβάς η σύσταση. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Δεν ξέρω αν το χαλβάς ακούγεται υποτιμητικό που λένε είσαι σαν χαλβάς. Αλλά ο χαλβάς είναι κάτι τόσο ωραίο. Και εδώ πέρα μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και αυτό που θέλω για αυτή τη συνταγή είναι δυόσμο. Το πληγούρι και ξέρετε όλα τα τύπου ταμπουλέ πηγαίνουν πάρα πολύ με το δυόσμο. Ο δυόσμος είναι το βασικό υλικό που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Θα πάρω και λίγο μαϊντανό για χρώμα εδώ και κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα ρίξουμε από πάνω τα μυρωδικά εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Θα ρίξουμε από πάνω λίγο φετούλα εδώ. Να τη σπάσω ή να την τρίψω, φίλε Διονύση? Να την τρίψω. Κάθε φορά μου τα χαλάσει, φίλε. Εγώ αλλιώς σκεφτόμουν. Αλλά δεν πειράζει, θα την τρίψω. Πριν την τρίψω όμως, για να μην χαλάσω την ξύστρα, θα ξύσω λίγο λεμονάκι από πάνω. Λίγο ξύσμα από λεμόνι, πιστέψτε με, θα απογειώσει τη σαλάτα μας. Χρειαζόμαστε λίγο ξύσμα εδώ. Φανταστικό. Θα τρίψω και τη φέτα, όπως θέλει ο Διονύσης. Εδώ. Βέβαια, στη φέτα, βλέποντας και κάνοντας. Όσο σας αρέσει, βάζετε. Και βέβαια. Θα ρίξω από πάνω λίγο ρόδι. Κάνουμε κάτι εορταστικό, κάτι ωραίο, κάτι νόστιμο. Οπότε το ρόδι θα μας δώσει και αυτή την κροκάντε υφή. Αλλά γενικά το φαγητό μας έχει πάρα πολλές κροκάντε υφές. Έχει το πληγούρι, έχει το ρόδι, έχει τη φετούλα, έχει το κουκουνάρι, έχει και το κάστανο. Όλο κροκάντε είναι, οπότε μας αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό που θα κάνω στο τέλος είναι να προσθέσω μία σταγιά φρέσκο ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και δίνει ιδιαίτερη γεύση. Και λίγο πιπεράκι.
Βουαλά. Το τέλειο πλιγούρι είναι έτοιμο. Για τη superfood σαλάτα με πλιγούρι και ρόδι. Σοταρούμε το πλιγούρι σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο μέχρι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε τον κύβο κότα σπασμένο, το νερό και αφήνουμε να πάρει μία βράση. Καλύπτουμε με το καπάκι, αφαιρούμε από τη φωτιά και το αφήνουμε μέχρι να απορροφηθεί το νερό. Στη συνέχεια, σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο τα πράσα. Ρίχνουμε το σκόρδο, πιπέρι, αλάτι, το κουκουνάρι, τα κάστανα και το ελαιόλαδο. Σβήνουμε με το βαλσάμικο ξύδι με ρόδι, βάζουμε τις ντομάτες και τα αφήνουμε μέχρι να μαλακώσουν. Στο τέλος, προσθέτουμε το πλιγούρι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τη σαλάτα, ρίχνουμε τον δυόσμο, τον μαϊντανό, το ξύσμα από το λεμόνι, τη φέτα τριμμένη, το ρόδι, το ελαιόλαδο και το πιπέρι. Και η γεύση είναι... αμέσως τώρα. Θα σας πω. Η γεύση είναι, θα πάρω λίγο απ' όλα και λίγα μυρωδικά και λίγο ξύσμα και λίγο ρόδι. Πραγματικά. Και να προσπαθήσω να σας εξηγήσω για ακόμα μία φορά, δεν θα τα καταφέρω. Είναι τόσο τραγανό, μου βγάζει και μία ελαφριά γεύση ψητού καλαμποκιού αυτή τη στιγμή το πλιγούρι. Και φουντούκι, τα κάστανα μέσα, το κουκουνάρι, όλα αυτά τα φρέσκα μυρωδικά, η φετούλα, το ξύδι που έχουμε ρίξει, έχει ισορροπήσει τα πάντα. Όντως θα μπορούσα να βγάλω ένα ωραίο πιάτο από εδώ και να το φάω σαν κυρίως πιάτο και δεν χρειάζομαι τίποτα μα τίποτε άλλο. Είναι φανταστική συνταγή, σε 10 λεπτά είναι έτοιμη, κάντε ακριβώς ό,τι σας έδειξα και στο τέλος θα με ευγνωμονείτε. Και πάμε να ετοιμάσουμε την επόμενη μας συνταγή.